Η Βάλια Μπού έχει συγκεντρώσει κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν τις τουριστικές ροές από την Ουκρανία στην Ελλάδα σε διάφορες χρονιές. Ακριβώς, αλλά και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις από την αγορά για της να τα Ρωσίας. Δούμε, έχουν ιδιαίτερη Πάμε αξία. Λοιπόν να δούμε το 2021, πώς κινήθηκε λοιπόν η αγορά προς την Ελλάδα. Η αγορά λοιπόν, η Ελλάδα έλαβε 115 εκατομμύρια ευρώ το 2021 και το 2019 400, είναι προπανδημίας έτσι, ακριβώς. 433 εκατομμύρια ευρώ. Σε μια κανονική λοιπόν χρονιά, η Ελλάδα έβαλε στην τσέπη 433 εκατομμύρια ευρώ από τη Ρωσία και αυτό είναι η περσινή χρονιά, το 115 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε Μάλιστα. τώρα να δούμε τι γίνεται με την Ουκρανία. Πάμε στην Ουκρανία Να δούμε λοιπόν οι τουρίστες που έφτασαν στη χώρα μας πόσοι ήταν. Βλέπουμε από το 2017 στο 2019 μια σταδιακά αυξανόμενη ροή των τουριστών. Το 2017 232.000, το 2018 262.000 και το 2019 447.000. Το 2020 μην το λάβουμε. Είναι ενδεικτικό το νούμερο. Πάντως το 2019 σημαντικό. 447. Τη στιγμή που από τη Ρωσία το 19 ήταν Βάλια. Το 19, εδώ που μιλάμε για εκατομμύρια, 433 εκατομμύρια ευρώ. Και Μάλιστα. από τις δύο αγορές η Ελλάδα έλαβε σημαντικά ποσά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μας έβαλε στο κλίμα η Βάλια, προκειμένου να πάμε και να ανοίξουμε μία συζήτηση με τον κύριο Αλέξανδρο Αποστολάκη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής μάρκετινγκ υπηρεσιών τουρισμού στο ΕΛΜΕΠΑ. Να τον ευχαριστήσω. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλησπέρα, χαίρετε. Αποφασίσαμε σήμερα στην εκπομπή, στο κλίμα της τραγικής αυτής ημέρας, της Μαύρης Πέμπτης, όπως είπαμε και στον πρόλογο και στην αρχή της εκπομπής μας, να βάλουμε στην ατζέντα και τις επιπτώσεις που πιθανότατα να προκύψουν και να αγγίξουν στο μέτωπο της αξιοποίησης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Πόσο θα επηρεαστεί ο τουρισμός από αυτή την κρίση, από αυτή την εμπόλεμη κατάσταση? Ένα πρώτο σχόλιο. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι μία κρίση η οποία διαδέχεται μία άλλη κρίση, προφανώς ισχύουν και εδώ λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο να προβλέψουμε σε μακροχρόνιο ορίζοντα ποια θα είναι η επίδραση, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Μπορούμε όμως να πούμε ότι θα υπάρχουν σίγουρα άμεσες και έμεσες επιπτώσεις. Αναφορικά τώρα με τον τουρισμό στην Κρήτη, όπως γνωρίζετε και όπως ανέφερε και η συνεργάτη δάστας πριν από λίγο, οι ροές ιδιαίτερα από την Ρωσία περιορίστηκαν πάρα πολύ πέρυσι εξαιτίας του προβλήματος της Βίζα. Δεν είχαμε τα νούμερα τα οποία είχαμε τις παλαιότερες χρονιές. Προφανώς η αστάθεια που δημιουργείται από την πολεμική σύραξη, η οποία πιστεύω ότι θα έχει επακόλουθα μέχρι και την καλοκαιρινή περίοδο, σίγουρα δεν θα επιτρέψει την επανέκαμψη των ροών αυτών άμεσα. Τη χρονιά δηλαδή που πρόκειται να... την τουριστική σεζόν που πρόκειται και να... Και είδαμε και στοιχεία βέβαια του 19, μια κανονική σεζόν προ-επιδημιολογικής κρίσης, όπου μας τίμησαν και οι Ουκρανοί που δεν το περιμέναμε, όσοι δεν γνωρίζουν βέβαια, αναφορικά με το ρεπορτάζ του τουρισμού, ακούς Ουκρανία και λες τώρα εντάξει Ουκρανία, αλλά βοήθησε Ουκρανία αρκετά. Σαφέστατα, γιατί στην Ουκρανία υπάρχει αρκετά σημαντικός πληθυσμός παλινοστούντων και Ελλήνων της Διασποράς, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν κάποιες ροές και κάποιες σχέσεις. Επαναλαμβάνω βέβαια στην περίπτωση της Κρήτης είναι λίγο ασθενές αυτές οι ροές σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά όντως φαινόταν ότι υπήρχε μια δυναμική. Κύριε καθηγητά, από εκεί και πέρα τώρα... Ναι, ολοκληρώστε βέβαια, ολοκληρώστε. Ναι, με συγχωρείτε. Από εκεί και πέρα βέβαια, πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις τις οποίες τις μετράμε ποσοτικά σε αριθμό αφίξεων και τουριστικής δαπάνης, υπάρχουν και οι έμεσες επιπτώσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με το κόστος ενέργειας, το οποίο προφανώς θα επηρεάσει και την απόφαση κάποιου επισκέπτη από την κεντρική, από την βόρεια δυτική Ευρώπη και τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου να έλθουν στην Ελλάδα, δεδομένου ότι φαντάζομαι ότι το κόστος της μετακίνησης, ιδιαίτερα το αεροπορικό, θα ανέβει. Η κίνηση και το ενδιαφέρον από περιοχές και αγορές όπως η Ρωσία και η Ουκρανία ίσως παγώσουν. Πού πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα, ποιες αγορές μπορούν να καλύψουν αυτό το χαμένο έδαφος σε μία σεζόν, το 22, που έχουμε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη.
θέλουμε να επιστρέψουμε σε συνθήκες 19. Τι πρέπει να πράξουμε? Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις είναι αρκετά θετικές. Ήταν τουλάχιστον μέχρι να πω λίγο καιρό αρκετά θετικές. Ακούστε, οι έρευνες οι οποίες έχουμε πραγματοποιήσει στο Παρατηρητήριο Τουρισμού Κρήτης και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, όπως επίσης και η Διεθνής Βιβλιογραφία, συνάδουν στο γεγονός ότι σταδιακά οι χώρες όπως η Ελλάδα θα πρέπει να εστιάσουν λίγο περισσότερο στην εσωτερική ζήτηση. Είναι δύσκολο να αντικαταστήσει η εσωτερική ζήτηση τους αλλοδαπούς επισκέπτες. Παρ' όλα αυτά, ποιοτικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει, υπάρχει μια δυναμική. Από εκεί και μετά, η έμφαση πρέπει να δοθεί στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις υφιστάμενες αγορές. Να εκμεταλλευτούμε δηλαδή λίγο καλύτερα, να έχουμε ποιοτικότερα, καλύτερα αποτελέσματα και μια αυξημένη τουριστική δαπάνη. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Οι εξελίξεις και τα δεδομένα καθημερινά αλλάζουν, το γνωρίζετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ εμείς.